ότι η υπεραγία Θεοτόκος, όπως και όλες οι άγιες εκείνες μορφές γυναικών μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, που πρέπει να αποτελούν πρότυπα γυναικών μέσα στο χριστιανικό χώρο πάντοτε, μένουν πρότυπα, ή καλύτερα αυτά ως πρότυπα χρησιμοποιούνται από τις γυναίκες μιας χριστιανικής κοινωνίας? Αυτή είναι η απορία. Με άλλα λόγια, για να το καταλάβετε, μια φορά μου λέει μια κοπέλα, το πω έτσι απλό ελληνικά, μου λέει, μπορώ να χορεύω pop? Τι λέω, να το κουβεντιάσουμε. Για πες μου, πώς μπορείς να φανταστείς η Παναγία θα πήγαινε να χορέψει pop? Ε, όχι, μου λέει. Ε, να το υποδείγμά σου. Δεν μπορεί να είναι το μοντέλο σου, το υποδείγμά σου, κάποιο πρόσωπο μιας ηθοποιού, δεν ξέρω, εκείνες που είναι. Εκείνες που είναι. Το υπόδειγμα μιας χριστιανής οικογενείας, κοινωνίας, είναι η Θεοτόκος. Αυτό είναι το ερώτημα. Χρησιμοποιούμε την Παναγία ως πρότυπο και τις, τις Αγίες Μάρτυρες, Οσίους και τα λοιπά, Οσίας και τα λοιπά. Χρησιμοποιούμε, όπως και αντιστοίχως τους άνδρες, τους Αγίους. Αλλά επειδή αναφέρεται εις το πρόσωπο της Θεοτόκου η απορία, γι' αυτό και πιο πολύ θα μείνω εις το πρόσωπο της Θεοτόκου για να το δούμε αυτό. Πρέπει να πούμε, παιδιά, λοιπόν, σήμερα ότι το θέμα γυναίκα και κοινωνία ή γυναίκα και οικογένεια περνά κρίση. Η εποχή μας είναι παράλληλη με εκείνη την προχριστιανική εποχή, αλλά κατά αντίστροφον κίνηση, που και τότε και τώρα έχουμε δύο ακρότητες που και τότε και τώρα δημιουργούν μια κρίση. Τότε στην αρχαιότητα η γυναίκα ήτο ρες, λατινικά ρες θα πει πράγμα. Η γυναίκα λοιπόν ήτο ρες, δηλαδή ήτο αντικείμενο του ανδρός, των θελήσεών του και των επιθυμιών του. Ό,τι ήθελε ο άνδρας, αυτό έπρεπε η γυναίκα να το κάνει. Σήμερα η γυναίκα υπερεύει τα όρια της. Είναι γνωστό ότι ο φεμινισμός την έβγαλε από τα όρια, όπως ακριβώς κάτι που παίρνει ταχύτητα και έχοντας την διακτημένη ταχύτητα, όταν κάποτε πρέπει να σταματήσει εκεί που πρέπει να σταματήσει, δεν σταματάει, αλλά από την διακτημένη ταχύτητα ξεπερνάει τα όρια και βγαίνει πέρα για πέρα. Έτσι λοιπόν η σημερινή γυναίκα εν ονόματι του φεμινισμού υπερεύει τα όρια της, υπερεύει πρώτα πρώτα την φυσιολογία της. Πόσο χάρηκα μια κυρία που μου έλεγε ότι για μια κοπέλα, κορίτσι μου, της λέει, ανιψιά της ή το κάτι τέτοιο, εσύ ξεπέρασες, λέει, τη θηλυκότητά σου, δηλαδή δεν είσαι κορίτσι, ανδροποιήθηκες, όπως και ο άνδρας γυναικοποιείται. Πρέπει να το πούμε αυτό. Με άλλα λόγια, η γυναίκα ξεπέρασε τη φυσιολογία της, δεν είναι αυτό που είναι, ξεπερνάει τη συζυγία της, ξεπερνάει τη μητρότητά της, ξεπερνάει ακόμα και την τεκνοτροφία της. Όλα αυτά είναι στοιχεία που τα ξεπέρασε η σύγχρονη γυναίκα, τα έχει βάλει στο περιθώριο. Άλλοι της μεγαλώνουν τα παιδιά. Πλέον η μητρότητα δεν είναι για αυτή το ιδεώδες. Θα κάνει ένα παιδί ή δύο, το πολύ ή δύο. Βλέπετε, όλα αυτά που λέμε, νόμος να γίνει για... νόμος, ακατανόητο πράγμα. Για αμβλώσεις, εκθρώσεις και όλα αυτά, όλα αυτά, τι άλλο είναι παρά μια κοινωνία η οποία, της οποίας τα μέλη έχουν αρρωστήσει βαριά, περνούν μια κρίση, διότι η γυναίκα ξεπέρασε πια αυτό που είναι, είναι κάτι άλλο, δεν είναι πια η γυναίκα ως φυσιολογία, ως συζυγία, ως μητέρα, δεν είναι πια. Τα αποτέλεσματα είναι φανερά μέσα στην κοινωνία που ζούμε.
και μέσα στην οικογένεια. Έχουμε φτιάξει μια πλέον κοινωνία ανυπόφορη. Και θα γίνει αύριο μεθαύριο σιγά σιγά η κοινωνία σε μια παγκοσμία κλίμακα, όχι μόνο στην Ελλάδα, θα γίνει μια ανυπόφορη κοινωνία. Μια ζούγκλα θα γίνει η κοινωνία των ανθρώπων. Θα το είδετε αυτό. Ήδη φοβόμαστε να περπατήσουμε νύχτα. Σε άλλους τόπους φοβούνται να περπατήσουν νύχτα. Ήδη δεν έχουμε ασφάλεια μέσα στο σπίτι μας. Αν λείπουμε το σπίτι μας, μπορεί να διάσει από κακοποιούς και ούτω καθεξής. Φόβος και τρόμος. Όλα αυτά γιατί? Διότι απλούστατα η γυναίκα υπερεύει τα οριά της. Δεν θα είναι το τολμηρό να υποστηρίξουμε ότι ο πολιτισμός και ο κοινωνισμός και η ηθική της ανθρωπότητας εξαρτάται από τη θέση που παίρνει κάθε φορά η γυναίκα στην αντίληψη μιας εποχής. Πώς η εποχή αντιλαμβάνεται μια γυναίκα, τη γυναίκα, ποια είναι η θέση της, τη θέση που παίρνει η γυναίκα, από τη θέση αυτή εξαρτώνται όλα τα άλλα. Δεν είναι υπερβολή αυτό να το πούμε. Φυσικά όλα αυτά πρέπει να πούμε ότι αφορούν την εξωχριστιανική κοινωνία. Μια κοινωνία η οποία δεν είναι χριστιανική. Άλλο τώρα ότι κατ' επίφαση θα λέγαμε οι σύγχρονες λεγόμενες χριστιανικές κοινωνίες δεν έχουν καμία σχέση με τον Χριστό. Λέμε η Ευρώπη είναι χριστιανική, η Αμερική είναι χριστιανική. Κατ' επίφαση. Μόνο λόγια, τίποτα άλλο. Στην ουσία δεν υπάρχει χριστιανικό καν χρώμα, ουσία. Αλλά θα λέγαμε ότι η αληθινή χριστιανική κοινωνία δεν βιώθηκε ποτέ. Μα ποτέ. Παρά μόνο σε μικρούς κύκλους ανθρώπων. Πολύ μικρούς κύκλους ανθρώπων. Ή μια οικογένεια ή μια μικρή κοινωνία. Πολύ μικρή. Από 5 οικογένειες, 10 οικογένειες, 50 οικογένειες. Μικρές κοινωνίες. Εκεί μόνο βιώθηκε η αληθινή χριστιανική κοινωνία. Η αρχαία Ελλάς απεικόνισε τα πρότυπά της στην τέχνη. Επειδή η απορία λέγει οι εικόνες της Παναγίας των Αγίων δεν έχουν τίποτα να μας θυμίσουν. Απαντώ λοιπόν. Η αρχαία Ελλάδα απεικόνισε τα πρότυπά της στην τέχνη. Η Αθηνά, η Άρτεμις, η Αφροδίτη. Τι δείχνουν? Ότι θέλουν τη γυναίκα σοφή, τη θέλουν Παρθένον. Παρθένος ή το η Άρτεμις, αλλά και η Αθηνά ή το Παρθένος, αλλά και σοφή, αλλά τη θέλουν και έκλητη, γιατί λατρεύεται πλάι στην Αρτέμιδα, πλάι στην Αθηνά λατρεύεται και η Αφροδίτη. Συνεπώς βλέπουμε ότι ο αρχαίος ελληνικός κόσμος είναι αντιφατικός. Ο χριστιανικός όμως κόσμος έχει κορυφαίον πρότυπό του την υπεραγία Θεοτόκον. Και τα σωσίας γυναίκας και τα μάρτυρας γυναίκας, που φυσικά όλες αυτές μιμούνται την υπεραγία Θεοτόκον. Αυτοί που είναι το ανυπέρβλητον υπόδειγμα, το αξεπέραστον υπόδειγμα και της γης και του ουρανού και των ανθρώπων και των αγγέλων. Είναι αιώνιο υπόδειγμα. Θα παρακαλέσω λοιπόν τώρα, αν κάποια θα έλεγε κοπέλα κυρίως, ότι εμένα δεν θα με ενδιαφέρει Θεοτόκος, διότι μπαίνει το Αγία ή το Παν Αγία, αλλά δεν είναι το η επιστήμον. Εγώ σήμερα έχω άλλα πρότυπα. Δεν είναι το η κοινωνική λειτουργός. Δεν είναι το η και τα λοιπά. Περιμένετε και θα ειδείτε τι πλούτον έχει η υπεραγία Θεοτόκος, η οποία θα μείνει πάντοτε ανυπέρβλητον, αξεπέραστον υπόδειγμα προς μίμηση. Είναι η γυναίκα, η υπεραγία Θεοτόκος, που υποτάσσεται στο Θεό με βαθυτάτη πίστη.
βαθυτάτη ταπείνωση, βαθυτάτη υπακοή, βαθυτάτη αγάπη. Αρετές που μια σύγχρονη γυναίκα κινουμένη στον χώρο του φεμινισμού της αγνοεί. Όλο το κάλος και όλη την ομορφιά η υπεραγία Θεοτόκος τη ζητάει έσωθεν. Δηλαδή στρέφει, το λέει και ο Απόστολος Πέτρος αυτό και το ζητάει από τις γυναίκες αυτό, στρέφει η υπεραγία Θεοτόκος όλη την ομορφιά μέσα της, είναι ο έσω άνθρωπος, ενώ η πεσμένη γυναίκα της κάθε εποχής και της εποχής μας, η πεπτοκυία γυναίκα ζητάει έξωθεν την ομορφιά, δηλαδή ξεπέφτει στη φιλαρέσκεια. Πώς θα ντυθώ, πώς θα εμφανιστώ. Και έτσι την ομορφιά τη ζητάει απ' έξω, όχι μέσα. Μέσα μένει άδεια. Απ' έξω ζητάει να φαίνεται ωραία. Η Θεοτόκος έχει ανυπέρβλητον ανδρείον φρόνημα. Ίσως σήμερα η γυναίκα ανδροποιείται, αλλά η ανδρεία δεν είναι φαινόμενο. Δεν είναι φαινόμενο ή καλύτερα δεν έχει σχέση με την ανδροποίηση, την αρενοποίηση της γυναικός. Όχι, καμία σχέση δεν έχει. Το ανδρείον φρόνημα είναι το φρόνημα εκείνο που κάνει την γυναίκα να στέκεται με θάρρος και με καρτερία στις δυσκολίες και τις δοκιμασίες της ζωής. Η Σολομονή είχε ανδρείο φρόνημα όταν τα παιδιά της, τα 7 της παλικάρια, υφίστανται φοβερών μαρτύριων από τον Αντίοχο τον Επιφανή, και όμως μένει η ανδρεία. Και όταν το παιδί της το τελευταίο προσπαθεί ο Αντίοχος να το πείσει, να αρνηθεί την πίστη του, η μάνα το φωνάζει και του λέει: «Παιδί μου, πρόσεξε, μη με ντροπιάσεις». Ποια μάνα θα το έλεγε αυτό? Θα έλεγε: «Έχασα τα 6 μου παιδιά, τουλάχιστον να κερδίσω το τελευταίο. Μη με ντροπιάσεις. Είδες τα αδέρφια σου πως ομολόγησαν την πίστη τους? Είδατε?» Αυτό είναι το ανδρείον φρόνημα. Σπουδαίο, όπως σπουδαίο, περίφημο. Ποιος λέγει βρήκε ανδρεία γυναίκα? Όχι ανδρούτσα, όχι ας πούμε με ανδρικά χαρακτηριστικά γυναίκα, που σήμερα γίνεται η γυναίκα με ανδρικά χαρακτηριστικά, βάζει παντελόνια και δεν ξέρω, κόβει τα μαλλιά της κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μοιάζει σαν ανδρούτσα. Όχι, αλλά τι? Ποιος βρήκε ανδρεία γυναίκα? Βρήκε θησαυρό, λέγει η Παλαιά Διαθήκη. Η Θεοτόκος λοιπόν έχει ανυπέρβλητον, αξεπέραστον ανδρείον φρόνημα, με το οποίο φρόνημά της αντιμετωπίζει κάθε δύσκολη στιγμή. Από την κακότητα των κατοίκων της Ναζαρέτ, στην οποία κατοικείται, ομολογείται στην Αγία Γραφή αυτό, βγαίνει λέει τίποτε καλό από την Ναζαρέτ. Οι ίδιοι Ναζαρινοί έσπευσαν να γκρεμίσουν από έναν γκρεμό τον Κύριον, διότι δεν τους άρεσε το κηρυγμά του. Μέχρι τη θηριωδία του Ηρώδου, όταν φεύγει αυτεξόριστη στην Αίγυπτο, διότι ο Ηρώδης θέλει να σφάξει το παιδί της, και μέχρι το σταυρικό θάνατο του ιού της. Έχει λοιπόν ανδρείο φρόνημα. Ακόμη αντιμετωπίζει με δύναμη, γιατί είναι ανυπέρβλητα δυνατή η υπεραγία Θεοτόκος, αυτόν τον ήλιο προσωπικά το διάβολο. Όπως η παλαιά Εύα που νικήθηκε από το διάβολο, η νέα Εύα όμως τον αντιμετωπίζει. Αν θέλετε να δείτε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως 12,13-17, το θηρίο λέει στέκεται να γεννήσει, περιμένει να γεννηθεί λέει το παιδί της γυναικός αυτής, και είναι η υπεραγία Θεοτόκος και η Εκκλησία να το φάει το παιδί της. Εκείνο όμως λέει αρπάχτηκε στον ουρανό, είναι η ανάληψη του Χριστού. Και προσέξτε, όταν είδε ότι έχασε εκείνο που ήθελε να φάει ο δράκον, ο διάβολος,
κυνήγησε την γυναίκα την οποία καθιστά ποταμοφόρητον, συνειλέγει έξω από το στόμα του, βγάζει νερό πολύ να την πνίξει. Όλα βέβαια έχουν και συμβολικό χαρακτήρα, γιατί ταυτίζεται η Εκκλησία και η Θεοτόκος σε αυτήν την εικόνα. Αλλά βλέπουμε εδώ όμως ότι η Υπεραγία Θεοτόκος είναι ανυπέρβλητα δυνατή, παλεύει με τον ίδιο τον διάβολο και καταφεύγει, λέει, στην έρημον. Ακόμα θα το φανταζόσαστε, η Υπεραγία Θεοτόκος είναι ποιήτρια θεόπνευστη. Ναι, είναι ποιήτρια, μεστή ποιήσεως, δηλαδή δεν μιλάει πεζά, μιλάει ποιητικά. Σας κάνει εντύπωση? Είναι ποιήτρια υψηλής ποιήσεως. Και μάλιστα όχι απλώς υψηλής, αλλά και αιωνίου, και αν θέλετε και παγκοσμίου αντοχής, διότι το ποίημά της, η οδή της αυτή, αντέχει μέχρι σήμερα. Δεν είναι βερμπαλίστρια, να λέει μόνο λόγια, στίχους, τίποτα κενά περιεχομένου. Ούτε είναι παθιασμένη να εκθέτει μέσα στο ποίημά της πράγματα που είναι πάθη και λατώματα, όπως κάνουν οι ποιητές συνήθως. Είναι σοφή. Θα είναι το αδιανόητο η Υπεραγία Θεοτόκος να γίνει μητέρα της εν υποστάτου σοφίας, της προσωπικής σοφίας, της σοφίας του Θεού, που είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, και η ίδια να είναι άσοφη. Περίεργο θα ήταν. Γι' αυτό λέει η Παλαιά Διαθήκη στις Παροιμίες, η σοφία οκοδόμησε τον εαυτής οίκον. Ποια σοφία? Ο Υιός του Θεού οκοδόμησε, έθισε τον οίκον της η σοφία. Ποιος είναι ο οίκος της σοφίας? Είναι η Υπεραγία Θεοτόκος. Θα μπορούσε λοιπόν η ιδία να είναι ασοφή, αλλά είναι σοφή η Υπεραγία Θεοτόκος και εις τη βίωση της ζωής, δηλαδή σε αυτή την πρακτική σοφία. Εγνώριζε να ζει. Σήμερα πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν να ζουν. Εγνώριζε να ζει, εγνώριζε να μιλά, εγνώριζε να σκέπτεται, εγνώριζε να αποκρίνεται σε ανθρώπους και σε αρχαγγέλους με την ίδια σύνδεση και με την ίδια άνεση. Ακόμα η Υπεραγία Θεοτόκος έχει κοινωνική αντίληψη. Κοινωνική αντίληψη, ναι. Και αυτό φαίνεται από τις υπηρεσίες της. Όταν έρχεται να επισκεφθεί με τα σπουδής, λέγει, γρήγορα γρήγορα, την συγγενή της, την Ελισάβετ, την βρήκε σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Δεν την επεσκέφθηκε για να βεβαιώσει ότι ο άγγελος της είπε και μετά να γυρίσει και να φύγει, και μάλιστα να πει εγώ είμαι ανωτέρα από σένα, παρότι η Ελισάβετ ήταν ηλικιωμένη γυναίκα, ήταν εξαδέλφη της, ενώ η Υπεραγία Θεοτόκος ήταν πολύ νεαρά. Να της πει εσύ η Δία με απεκάλεσες μητέρα του Κυρίου σου. Πώς λέει αυτό το καλό για μένα, λέει η Ελισάβετ, να με επισκεφθεί η μητέρα του Κυρίου μου. Προφητεύει η Ελισάβετ. Δεν είπε υφαρεύτηκε η Υπεραγία Θεοτόκος, αλλά τι κάνει? Ζώστηκε, θα λέγαμε, την ποδιά να υπηρετήσει 3 μήνες περίπου τη συγγενή της, την Ελισάβετ, που ετοιμαζόταν να γεννήσει. Να της κάνει τις δουλειές, εγέννησε, έγινε η περιτομή του παιδίου, δόθηκε το όνομα, και τότε έφυγε η Υπεραγία Θεοτόκος για τον τόπο το δικό της. Βλέπετε, μέχρι ακόμα θα λέγαμε στο κάλεσμα εκεί στο γάμο της Κανά. Όταν πάμε σε ένα σπίτι μας καλέσουν, δεν μου λέτε πού πηγαίνουμε, στο σαλόνι ή στην κουζίνα? Θα μου πείτε στο σαλόνι. Εκείνες που έχουν αίσθηση, γυναίκες κυρίως, κοινωνικής αντιλήψεως να βοηθήσουν, δεν πάνε στο σαλόνι, αλλά πάνε στην κουζίνα. Πλένουν τα πιάτα, σερβίρουν, τακτοποιούν. Έτσι εξηγείται, διότι γιατί η Θεοτόκος λέγει στον Ιησούν, τον Υιόν της, δεν έχουμε κρασί. Ήξερε τι γίνεται μέσα, στην κουζίνα, δεν έχουνε κρασί. Βλέπετε λοιπόν ότι έχει κοινωνική αντίληψη η Υπεραγία Θεοτόκος. Έχει συνείδηση η Υπεραγία Θεοτόκος
από πολύ ενωρίς ότι είναι, προσέξτε, προσέξτε, παγκόσμιον και διιστορικών πρόσωπων. Τι είπε στην οδή της προφητικά? Από του νυν μακαριούς με πάθε έγενε. Από τώρα και μπρος θα με μακαρίζουν όλες οι γενναίες παγκόσμιων πρόσωπων, αλλά και διιστορικών. Και πράγματι έτσι και έγινε, αλλά με αντίκρισμα όμως. Ναι, παγκόσμιο και διιστορικών πρόσωπων, αλλά με αντίκρισμα, και όχι όπως κάποιες βεντέτες, θα λέγαμε, της εφημέρου παγκοσμιότητος, που δείχνουν τις γάμπες τους για να γίνουν μης Ελλάς, μης Ευρώπη, μης κόσμος, μης Ιφίλιος, και να ξεχαστούν το επόμενο έτος όταν θα βγει κάποια άλλη μης Ιφίλιος και το καθεξής. Όχι κούφια πράγματα. Υπεραγία Θεοτόκος, μέχρι σήμερα λάμπει στο στερέωμα της ιστορίας. Ακόμη έχει αγνότητα ψυχής και σώματος. Τέτοια αγνότητα ψυχής και σώματος που ηλιγγυούν και αυτοί οι άγγελοι. Δεν έχει καμία αμαρτία. Γι' αυτό και παν Αγία. Δεν κόλλησε ποτέ στη γη. Το πολίτευμά της το είχε πάντοτε εις των ουρανών. Είναι υπόδειγμα και των μητέρων και των παρθένων. Με την ίδια αξία και με την ίδια αγάπη βλέπουν την Παναγία μας και οι παρθένοι και οι μητέρες, διότι είναι παρθένο μύθιο. Ακόμη ζει μέσα στην κοινωνία των Αγίων, λέει, την Εκκλησία, όπως μας το περιγράφει αυτό ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις πράξεις των Αποστόλων, που σημαίνει ότι κινείται εξίσου άνετα τόσο στον ιδιωτικό χώρο του σπιτιού της, αλλά και στο δημόσιο χώρο της Εκκλησίας. Γι' αυτό και είναι υπόδειγμα και οικοκυράς, αλλά και δημοσίου ζωής. Είναι παρούσα στην ανάληψη του Υιού της. Είναι παρούσα στην Πεντηκοστή, υπεραγία Θεοτόκος. Συνεπώς, θα το πω άλλη μία φορά, γιατί αξίζει. Είναι υπόδειγμα και οικοκυράς και υπόδειγμα δημοσίου ζωής. Είναι προφήτης, υπεραγία Θεοτόκος, που διακρίνει το μέγα μυστήριο της θείας οικονομίας, δηλαδή της ενανθρωπίσεως, αυτό το σεσηγημένο μυστήριο χρόνης αιωνίης, διότι κάθε τι που σημειούται εις τον Ιησούν, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς 2,51, διετήρει πάντα τα ρήματα τα αυτά εν την καρδία αυτής. Τα φύλαγε αυτά όλα. Τι σημαίνει? Ότι αποκρυπτογραφεί τα γεγονότα μια ολόκληρη τριακονταετία, μαθαίνοντας το σχέδιο του Θεού αυτή μόνη και πρώτη. Αυτή μόνη και πρώτη. Συνεπώς βλέπει κανείς εδώ ένα πρόσωπο ασύλληπτα, ακατάληπτο πρόσωπο, ακατάληπτο πρόσωπο, τεράστιο πρόσωπο, υπόδειγμα θαυμάσιο. Θέλετε όμως να συνεχίσω? Η υπεραγία Θεοτόκος είναι και ιστορικός. Μερικές θα ήθελα να κάνουν ίσως ιστορικές σπουδές, φιλολογικές σπουδές. Ναι, είναι και ιστορικός. Θα μου πείτε πώς? Να πώς. Συλλέγει το ιστορικό υλικό της με όλα μάλιστα τα προτερήματα ενός ιστορικού, με ακρίβεια, δεν βάζει σάλτσες, δεν βάζει μύθων, και όταν αργότερα θα εμφανιστεί ο Λουκάς, θα του παραδώσει το αρχείο της, το ιστορικό της αρχείο, θα του πει πώς ξεκίνησε η ιστορία της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού. Ναι, αγαπά το Θεό, αγαπά και τους ανθρώπους, όσο ποτέ κανένα πρόσωπο ανθρώπου ή αγγέλου αγάπησε ποτέ. Αυτό θα το δείτε στην Γλυκοφιλούσα, στην εικόνα της Παναγίας που αγκαλιάζει τον Χριστόν. Κανένας δεν αγάπησε το Θεό όσο υπεραγία Θεοτόκος. Γιατί αυτό το Θεό εκειοφόρησε, είναι ασύλληπτο και αυτό. Εδώ η μάνα αγαπάει το παιδί της. Όταν όμως η Θεοτόκος έχει, τι έχει, ποιον έχει?
πως πρέπει να αγάπησε τον Υιόν του Θεού. Η υγεία είναι ζώσα θεολογία. Ναι, τι θα έλεγα, η υγεία είναι θεολογία. Η παρουσία της γίνεται θεολογία και αποκαλύπτει τη θεολογία, διότι δια της Θεοτόκου γνωρίζουμε το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Δια της Θεοτόκου βλέπουμε και πιστεύουμε το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Γνωρίζει την Αγία Γραφή και την κατανοεί όσο ποτέ κανένας θεολόγος, διότι είχε το Πνεύμα του Θεού όσο ποτέ κανένας άνθρωπος. Και εβάστασε τον βαστάζοντα πάντα, εκείνον που βαστάζει τα πάντα, τον εβάστασε μέσα εις τα σπλάχνα της, ώστε να γίνει η υπεραγία Θεοτόκος ο άτλας όλης της κτιστής δημιουργίας, ορατής και αοράτου. Κατακτά τη γη, κατακτά και τον ουρανό και κατέχει τα δευτερία, όπως λέει ένα τροπάριο, της Τριάδος. Μετά από την Αγία Τριάδα είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Είναι όλη φωτεινή, γιατί είναι η μητέρα του φωτός. Φορεί τον ήλιο, όπως μας λέει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως 12,1. Φορεί τον ήλιο, πατά τη σελήνη και έχει για στέμα της, στέμα της τον έναστρον ουρανών. Ποιος? Η Μαρία, η πτωχή κόρη της Ναζαρέτ. Η Μαρία, η πτωχή κόρη της Ναζαρέτ, που έζησε μια δύσκολη εποχή σε ένα δύσκολο τόπο. Δεν την εμπόδισε τίποτε να γίνει το αιώνιο υπόδειγμα όλων εκείνων που θα επίστευαν εις τον Υιόν της. Και προπαντός ο τρισμέγιστος τίτλος Θεοτόκος, ένας μοναδικός τίτλος μέσα στην ιστορία, Θεοτόκος, που ποτέ κτιστή φύσης δεν επέτυχε. Αυτή, παιδιά, είναι το αιώνιο πρότυπό μας, το αιώνιο αρχετυπό μας. Προπαντός της κοπέλας, προπαντός της κοπέλες. Σε τι υστερεί Θεοτόκος? Σε τίποτα. Θέλετε λοιπόν πραγματικά να είστε σπουδαίες και να λέγεστε πραγματικά ότι ανήκετε σε μία χριστιανική κοινωνία, δεν έχουμε παρά να βλέπουμε, να ζούμε και να μελετούμε την Αγία Μορφή της υπεραγίας Θεοτόκου. Αλλά αν θέλετε ακόμη, εκεί είδαν και όλες οι Άγιες Γυναίκες, η Αγία Παρασκευή στον χώρο της οποίας βρισκόμεθα εδώ, και όλες οι άλλες Αγίες, είτε μάρτυρες ήσαν είτε οσίες ήσαν, αυτοί είδαν, αυτοί μιμήθηκαν και έγιναν ό,τι έγιναν. Μην γυρεύετε λοιπόν τα πρότυπά σας αλλού, εκεί που είναι βόθρος, εκεί που είναι λάσπη, εκεί που είναι εφημερώτης, εκεί που είναι βρωμιά. Ζητήσατε τα πρότυπά σας στις Αγίες, προπαντός και στην υπεραγία Θεοτόκων. Σας εύχομαι καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και πολλή ευλογία.